Πολίτης 107.6 για μουσικά ταξίδια. Για μουσικά ταξίδια και όχι μόνο. Και ταξίδια τα οποία θα μας πάρουν και με ένα ωραίο βιβλίο. Στην τηλεφωνική μας γραμμή, τώρα στο ξεκίνημα της δεύτερης μας ώρας, είναι η συγγραφέας Πασχαλία Τραυλού με τις εκδόσεις Διόπτρα και το βιβλίο Το υπόγειο στην οδό Ήρας 12. Κυρία Τραυλού, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι που το ξαναλέμε. Είναι μεγάλη μου χαρά κάθε φορά που μιλάμε για ένα καινούργιο βιβλίο σας με τις εκδόσεις Διόπτρα. Όπως λέγεται το εξώφυλλο, η περιγραφή μάλλον του βιβλίου, είναι δύσκολο πράγμα να είσαι γυναίκα. Το βιβλίο έχει κυκλοφορήσει ήδη, είναι στη βιβλιοπωλεία της Κύπρου και ασχολείται με ένα θέμα το οποίο διατηρείται επίκαιρο δυστυχώς μέχρι και σήμερα. Δυστυχώς. Και μιλάμε φυσικά για τον έλεγχο τον οποίο πρέπει που θέλουν να έχουν οι γυναίκες στο σώμα τους. Πείτε μου. Η αυτοδιάθεση του γυναικείου σώματος. Ακριβώς. Είναι ο πυρήνας, ο ιδεολογικός πυρήνας αυτού του βιβλίου. Δυστυχώς το θέμα ξαναέγινε επίκαιρο, γιατί ενώ θεωρούσαμε ότι έχουμε κάνει πάρα πολλά βήματα προς την κατεύθυνση της ελευθερίας της γυναίκας σε αυτό το ζήτημα, τελικά μια απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ σχετικά πρόσφατα απέδειξε ακριβώς το αντίθετο, ότι κινδυνεύουμε από παλινδρομήσεις. Και επειδή η λογοτεχνία ακριβώς πέρα από τον ψυχαγωγικό της χαρακτήρα έχει και αυτό το ρόλο του να ανάβει ένα φωτάκι, ένα αλάρμ στο μυαλό των αναγνωστών αλλά και των επόμενων γενεών, ας μου επιτραπεί να πω, πρέπει να παίξει και αυτή τη φορά το ρόλο της και να αφήσει τα σημάδια που πρέπει. Ήταν αυτό η αφορμή για το βιβλίο? Ακριβώς αυτή ήταν η αφορμή για να δημιουργηθεί αυτό το βιβλίο. Όταν άκουσα το συγκεκριμένο γεγονός στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, συζητώντας με την υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων των εκδόσεων Διόπτρα, την Αλεξάνδρα Αυγερινού, μου ζήτησε να γράψω ένα άρθρο, ξέροντας την ιδιαίτερη ευαισθησία που έχω πάνω στα θέματα φύλου. Και από αυτές τις 1500 λέξεις που έγραψα σε αυτό το άρθρο, ξεπετάχθηκε αυτό το μυθιστόρημα. Στο βιβλίο μεταφερόμαστε στην Ελλάδα, όχι στην Αμερική, δεκαετία του 60. Όχι. Έχει ένα μικρό κομμάτι, μια επίσκεψη της ηρωίδας στην Αμερική, προς το δεύτερο μέρος του βιβλίου. Όμως κατά βάση ξεκινάει στη δεκαετία του 60, σε ένα μικρό ορεινό και θα έλεγα κριτικό χωριό στην Ελλάδα, με την ονομασία Παράδεισος, κατεφημισμόν βέβαια Παράδεισος. Γιατί, όπως λέω χαρακτηριστικά στην εισαγωγή του βιβλίου, πρέπει να το έχουν βαφτίσει οι άντρες, γιατί αν το βάφτιζαν γυναίκες θα το έλεγαν κόλαση. Είναι μια πολύ χαρακτηριστική αναπαράσταση, θα έλεγα, μιας πατριαρχικής δομής με πολλά νοσηρά φαινόμενα για τη γυναίκα στο συγκεκριμένο χωριό, όπως συνέβαινε κιόλας εκείνα τα χρόνια. Και μέσα από αυτή την στενή και θα έλεγα παθογενή και νοσηρή κοινωνία αναδεικνύονται πάρα πολλά προβλήματα για τη γυναίκα τότε, πέρα από την αδυναμία της να έχει τον έλεγχο του ίδιου του στο κορμιού. Έχουμε το πρόβλημα του γυναικείου αναλφαβητισμού, έχουμε το πρόβλημα της στέρησης του δικαιώματος από τη γυναίκα να επιλέγει το σύντροφό της. Είναι πάρα πολλά ζητήματα που θίγονται μέσα, με κορυφαία την προσπάθεια των γυναικών εκείνα τα χρόνια να ελέγχουν τουλάχιστον το δικαίωμά τους για το αν θα τεκνοποιήσουν ή όχι. Γιατί όπως καταλαβαίνετε και όπως γνωρίζουμε όλοι, εκείνα τα χρόνια δεν είχε λόγο ούτε σε αυτό η γυναίκα. Ναι. Επομένως το βιβλίο πραγματεύεται επί της ουσίας, αυτό τουλάχιστον ήθελα να δώσω εγώ, ένα θέμα ταμπού, το θέμα των αμβλώσεων, ιδωμένο την εποχή της απαγόρευσης των αμβλώσεων στην Ελλάδα και τον αγώνα που σταδιακά έγινε, μέσα φυσικά όλο αυτό το δίνω από την ιστορία της ηρωίδας μου, για να μπορέσουμε να φτάσουμε στην αποποινικοποίηση και στο σημερινό πλέον κομβικό θέμα της επαναφοράς της απαγόρευσης. Ας μιλήσουμε λίγο για την υπόθεση, το υπόγειο στην οδό Ήρας 12. Πώς κολλάει με την ιστορία? Κολλάει άψογα, γιατί γνωρίζουμε ότι και στην Ελλάδα, ενδεχομένως και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης, όταν ήταν απαγορευμένες οι αμβλώσεις, φυσικά δεν σταματούσαν να γίνονται. Ακριβώς. Δυστυχώς γίνονταν σε ιατρία, σε απαγορευμένα ιατρία, σε χώρους που τα βάφτιζαν ιατρία, χωρίς εξοπλισμό, πολλές φορές χωρίς καν τον κατάλληλο επιστήμονα. Ήταν πολλοί άνθρωποι τότε που καπηλεύονταν την ιατρική ιδιότητα και έπειθαν γυναίκες ότι μπορούσαν να τους κάνουν άμβλωση με αποτέλεσμα να έχουμε πολλές απώλειες ζώων εκείνα τα χρόνια. Ανυπολόγιστες οι απώλειες γυναικείων ζώων εκείνα τα διαστήματα. Οπότε το υπόγειο στην οδό Ήρας 12, αυτό που εγώ επινόησα, είναι ένα τέτοιο υπόγειο. Πώς έγινε η έρευνα? Μιλάμε για μια δεκαετία που ίσως ήταν και λίγο πιο δύσκολο να βρεθούν στοιχεία. Τάθηκα
πάρα πολύ τυχερή για τις μεταπτυχιακές μου σπουδές, που είναι σπουδές πάνω σε θέματα φύλου, γνώρισα την Μαρία την Κασούκα, μια καθηγήτρια πανεπιστημίου στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ακτιβίστρια και πάρα πολύ εξειδικευμένη σε αυτά τα ζητήματα, η οποία επέβλεπε διδακτορικές διατριβές γύρω από τέτοια θέματα. Μάλιστα με ειδικότητα στη τηλεογραφία. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, όταν συζήτησα μαζί της, γιατί πλέον είναι πολύ καλή μου φίλη, συζήτησα το θέμα με το οποίο ήθελα να ασχοληθώ, με τροφοδότησε με δύο διδακτορικές διατριβές, μία λαογραφικής φύσεως όπου παρουσιάζονται διάφοροι τρόποι αυτοέκτρωσης των γυναικών εκείνα τα χρόνια σε ολόκληρη την επικράτεια, σε ολόκληρη την Ελλάδα, με διάφορα βότανα, με διάφορα αντικείμενα κλπ, τα οποία ήταν επιστημονικά ελεγμένα και επιβεβαιωμένα, με αποτέλεσμα να αρκεί για μένα να τα διαβάσω απλώς και να τα αφομοιώσω έτσι ώστε να μπορέσω να τα εντάξω στο μυθιστόρημα. Όπως αντίστοιχα έκανα μια έρευνα νομικής φύσεως και στην Ελλάδα, προκειμένου να παρακολουθήσω το νομοθετικό πλαίσιο και τις μεταβολές του πάνω σε αυτό το ζήτημα, αλλά και εν γέννη σε ολόκληρη τον πλανήτη, θα τολμούσα να πω, όπου φαίνεται ότι κάθε φορά η απαγόρευση ή μη απαγόρευση των αμβλώσεων ακολουθούσε τις οικονομικές απαιτήσεις μιας εποχής. Παράδειγμα. Μέχρι κάποια δεδομένη στιγμή στην Κίνα οι αμβλώσεις απαγορεύονταν. Ο υπερπληθυσμός τους οδήγησε όχι απλά να τις νομιμοποιήσουν για ένα διάστημα αλλά και να τις επιβάλλουν, για να ακολουθήσει στη συνέχεια η νομοθεσία των δύο παιδιών και μόνο δύο παιδιών. Ενώ στην αρχή ήταν ένα μόνο παιδί. Και μάλιστα, πάλι λέγοντας. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι οι ηθικές είναι ελαστικές πάρα πολύ. Και είναι κατασκευές κάθε φορά που εξυπηρετούν ακριβώς κοινωνικά δεδομένα και κοινωνικές ανάγκες και οικονομικές ανάγκες. Στην ελληνική κοινωνία, από πού ξεκινάει, πιστεύετε, η πηγή αυτού του σκοταδισμού, αυτής της γενικότερα ταπεινωτικών συμπεριφορών προς τις γυναίκες? Καταρχήν να πούμε ότι έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο και η ίδια η Εκκλησία. Δεν θα πω η θρησκεία, θα διαχωρίζω απόλυτα μέσα στο βιβλίο. Θα πω το ιερατείο. Δυστυχώς μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας υπάρχουν άνθρωποι ακόμη που έχουν έναν παθογενή συντηρητισμό απέναντι σε κάποια ζητήματα ή εθελοτυφλούν. Με το να απαγορέψουμε την άμβλωση δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουν να γίνονται αμβλώσεις. Αντιθέτως, γίνονται αμβλώσεις με πολύ επικίνδυνες συνθήκες για τις γυναίκες. Η απλή απαγόρευση, χωρίς να εξασφαλίζουμε μέσα σε μια κοινωνία τα απαραίτητα για να γεννηθεί ένα παιδί στις συνθήκες που πρέπει να γεννηθεί και να μεγαλώσει και να ανατραφεί, και αντίστοιχα για να μπορέσει να το γεννήσει μια γυναίκα που αισθάνεται ασφαλής, καταλαβαίνουμε ότι είναι μια υποκρισία. Ναι. Συνεπώς, σαφέστατα μέσα σε μια κοινωνία, η απαγόρευση δεν χωρά όταν δεν προσφέρουμε το ανάλογο υπόβαθρο, το κοινωνικό, το οικονομικό, την καταπολέμηση κάποιων στερεοτύπων και πάει λέγοντας, για να μπορέσει όλο αυτό να σταθεί. Δεν αρκεί ένα νομικό πλαίσιο. Απαιτείται η ορίμανση των συνθήκων, των ιδεών και της ίδιας μας της φύσης, της ανθρώπινης, για να δεχτούμε κάποια πράγματα με διαφορετικό τρόπο. Και πρέπει να το δουλέψουμε μέσα από την παιδεία μας, μέσα από τα σχολεία μας, όλο αυτό, με πολύ σωστή πληροφόρηση στα νέα παιδιά, έτσι ώστε να υπάρχει η αντισύλληψη πλέον ως μάθημα, να υπάρχει σωστή ενημέρωση για να αποφεύγουμε τέτοια φαινόμενα. Εξάλλου, στο θέμα της άμβλωσης δεν μπορούμε να μιλάμε για μια απλή αυτοδιάθεση σώματος. Αυτοδιάθεση σώματος σε αυτή την περίπτωση δεν είναι αντίστοιχη με το όταν θα θελήσουμε να βάλουμε ένα σκουλαρίκι στα αυτή μας, να κάνουμε ένα τατουάζ το δέρμα μας. Είναι μια απόφαση που λαμβάνεται από τη γυναίκα σε κατάσταση αδιεξόδου. Όπως όταν έχει υποστεί έναν βιασμό. Το φύγω αυτό το φαινόμενο μέσα στο βιβλίο. Όταν έχει υποστεί το φαινόμενο του still think, όταν δηλαδή ξαναγκάζεται σε αναπαραγωγή κατά τη διάρκεια της ερωτικής πράξης, χωρίς να έχει συνενέσει για τεκνοποίηση. Μάλιστα. Μπορεί να έχει συνενέσει για την πράξη, αλλά όχι για την τεκνοποίηση. Είναι πάρα πολλές οι παράμετροι και δυστυχώς η εθελοτυφλία και τα έμφυλα στερεότυπα δεν συμβάλλουν ώστε να καταπολεμηθεί ο κίνδυνος του περιορισμού της αυτοδιάθεσης του γυναικείου σώματος. Κυρία Τεραυλού, πιστεύετε ότι αλλάζει σιγά σιγά αυτή η κατάσταση? Πάμε προς τη σωστή κατεύθυνση? Θεωρώ ότι η παιδεία συμβάλλει τα μέγιστα. Θέλω να βλέπω το ποτήρι πάντα μισογεμάτο και όχι μισοάδιο. Γίνονται βήματα. Πρέπει όμως να επαγρυπνούμε. Θεωρώ ότι είμαστε σε μια μεταβατική φάση μετάβασης από το πατριαρχικό μοντέλο στην έμφυλη ισότητα. Τη μετάβαση όμως. Δεν έχουμε κατακτήσει ακόμα την πλήρη συνείδηση αυτής της ισότητας. Και δεν την έχουμε κατακτήσει γιατί ακριβώς υπάρχουν στερεότυπα ακόμα που δεν έχουν καταπολεμηθεί. Δεν είναι τυχαίες οι γυναικοκτονίες. Δεν είναι τυχαία η ενδοοικογενειακή βία. Αυτά είναι σοβαρές ενδείξεις, αποτελούν σοβαρές ενδείξεις ότι δεν είμαστε ακόμα πλήρως όριμοι.
Άρα θέλει δουλειά, θέλει επαγρύπνηση και θέλει δουλειά και επαγρύπνηση μέσα από την οικογένεια κατά κύριο λόγο και μέσα από τα σχολεία μας. Δεν μπορώ να μην τα συγκρίνω αυτές τις καταστάσεις και με δικές μας περιπτώσεις εδώ στην Κύπρο και είμαι σίγουρος ότι οι αναγνώστες και οι αναγνώστριες του βιβλίου «Το υπόγειο στην οδό Ήρας 12» θα βρουν πολλές περιπτώσεις σε οποίες αναφέρονται τελευταίο καιρό στις ειδήσεις και όχι μόνο όσο αφορά και την ιεροσύνη που είπατε πριν, όχι τη θρησκεία εννοείται, και όσο αφορά και τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των νεαρών στο σχολείο. Η Πασχαλία Τραυλού ήταν μαζί μας. Το υπόγειο στην οδό Ήρας 12, εκδόσεις Διόπτρα, είναι στα βιβλιοπωλεία αυτή την περίοδο. Περιμένει να το τιμήσετε με την ανάγνωσή σας. Κυρία Τραυλού, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ώρα σας. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία. Σήμερα είναι και η παρουσίαση στον Ιαννό, μου είχατε πει. 8:30 στον Ιαννό, στο 2024, θα έχουμε την κεντρική παρουσίαση του καινούργιου βιβλίου. Παρότι φέτος η παρουσίαση ξεκίνησα από την επαρχία, με πρώτη στο Βόλο. Γιατί έτσι? Μου είχε λείψει πάρα πολύ επαφή με τον κόσμο εκτός Αθηνών λόγω της πανδημίας. Πανδημίας, και ναι. Είπαμε να το ξεκινήσουμε έτσι φέτος. Πολύ καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Και εγώ. Να είστε καλά.